κάτι και θα μου πούνε ότι αφού ψήφισε στην αύξηση, εννοείται ότι συμφωνείς και στην οικονομοτεχνική μελέτη. Υπάρχει γραπτός κάτι που να μου λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ότι δεν θα τρέχω, ότι δεν θα είμαι υπεύθυνο, ότι δεν παρανομώ. Παίζετε με την ελεημοσύνη μας, κύριε Ξυλούρη. Εσείς ήδη την έχετε υποτιμήσει σε βαθμό που σας είχα πει και άλλη φορά ότι η αυτοκριτική, δηλαδή το αυτομαστίγωμα, όπως και η αυτοικανοποίηση, πρέπει να γίνεται έτσι κατά μόνας, ποτέ δημόσια. Κύριε λοιπόν, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε λοιπόν... Αποχώρησαμε δύο φορές. Μην καταχωρήσετε τα πρακτικά με λεπτά φράση. Μην καταχωρήσετε τα πρακτικά με λεπτά φράση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. Ήταν μια ατυχή φράση, δεν καταχωρήσατε τα πρακτικά. Ο κύριε Ξυλούρης δεύτερη φορά το κάνει. Σε παρακαλώ. Απόψε. Παρακαλώ να ανακαλέσεις και για την πρώτη φορά και για να συνεχίσουμε ποιότητα από χώρο. Και αν δεν ανακαλέσει, θα αποχωρήσουμε. Κύριε Παρακαλώ, και για την πρώτη φορά θα αποχωρήσουμε. Το λόγο θέλω, το λόγο κύριε. Θα το δώσω. Γιάννη, κύριε Ξυλούρη, η τελευταία φράση διαγράφεται. Διαγράφεται η τελευταία φράση. Εμείς αποχωρούμε διότι δεν είναι επίπεδο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει μέσα. Αυτοικανοποίηση. Τι λέξεις είναι αυτός. Εσείς είστε κύριε δικηγόρο. Τι λέξεις είναι αυτές. Καταλάβατε τι είπα. Έχουμε ένας νέος. Ακούστε κύριε Ξυλούρη. Εγώ είμαι ένας νέος. Ένας νέος που θα με πολύ όρεξη και με πολύ πάθος να προσφέρει το μηνυμιονίο που ζω και λειτουργώ. Με το καλό, αλλά καταλάβατε τι είπα. Είναι απαράδεκτος. Καταλάβατε τι είπα. Καταλάβατε τι είπα. Μάλιστα δεν δικαιούστε να μιλάτε εσύ μέσα. Εσείς προσωπικά. Εσείς θα μου δώσετε το δικαίωμα. Έγινε μια ερώτηση και οφείλω να δώσω μια απάντηση. Σας το επιστρέφω. Κύριε Πασπάτη, ζητάμε να ανακαλέσει ο κύριος Ξυλούρη. Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει, γιατί δεν μπορούμε να καθίσουμε με σχόλια τους τέτοιους. Λοιπόν, κύριε Σκυλαράκη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αδιανόητα απαράδεκτο μέσα στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέσα δηλαδή στο χώρο που σχεδιάζεται και υλοποιείται για να υλοποιηθεί πολιτική για το Δήμο Ηρακλείου, για την ανάπτυξη του Δήμου, για τις δημοκρατικές διαδικασίες, να έρχονται εδώ πολίτες, γιατί ο κύριος Ξυλούρης, με όλο το σεβασμό που έχω στα πρόσωπα, να έρχεται ως πολίτης εδώ μέσα και να εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο απέναντι σε μια γυναίκα, με ενεργό πολίτη της κοινωνίας. Έχει ψηφιστεί η κυρία Σπανάκη, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, δεν ανοίγει στην παραταξή μας και μιλώ ως γυναίκα τώρα, και είναι αδιανόητα απαράδεκτο να λέγονται τέτοιες εκφράσεις. Αν ο κύριος Ξυλούρης, και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη και σβήστε το, αυτοικανοποιείται και γι' αυτό το λόγο εκφράζεται έτσι, είναι δικό του δικαίωμα. Δεν επιτρέπω τουλάχιστον προσωπικά, ως άνθρωπος και ως γυναίκα. Αυτή την εντύπωση σας δίνω. Μέσα, αυτό είπατε κύριε Ξυλούρη, εσείς το είπατε. Αυτή την εντύπωση σας δίνω. Γιατί είναι σωστό να έρχονται αδιάμεστοι εδώ και να ρωτάνε είμαι χαζή και θέλω ενημέρωση. Είναι αυτή η διαδικασία. Έχω το λόγο. Έχω το λόγο. Κυρία, ένα λεπτό. Ο κύριος Κώστα, κυρία Σχηναράκη.
Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που δεν μιλάω πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα όμως αυτό που έγινε ήταν εξοργιστικό. Και όσες φορές και αν το πάρει πίσω, υπόθηκε και δείχνει μια αγωγή και μια συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, κύριε Κώστα, το λόγο. Εμείς ως ένδειξη σεβασμού απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου που ψήφισαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και στις γυναίκες ενεργούς πολίτες, γυναίκες που έκαναν το βήμα να μετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αποχωρούμε από τη συνεδρίαση και είναι δική σας ευθύνη η διάλυση η αποψημή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Κώστας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχη, απορώ γιατί μετά από αυτή την ατυχή θεωρώ από τον κύριο Ξυλούρη φράση δεν αποδοκιμάστηκε αμέσως. Δηλαδή και περιμένουμε τι, να κάνουμε αποχώρηση εδώ από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Άμεσα αποδοκιμάζεται αυτό. Αν δεν επιμένει. Αν επιμένει, να το πει ο κύριος Ξυλούρης. Να αποχωρήσω και εγώ τουλάχιστον. Αποδοκιμάστηκε άμεσα, κύριε Πρόεδρε, είναι κάποια ζητήματα τα οποία αγγίζουν μέσα στις χορδές. Δηλαδή δεν περιμένουμε τον κύριο Δήμαρχο να πει να διαγραφεί από τα πρακτικά για να πάρω μετά απόφαση πρέπει να διαγραφεί για το αυτονόητο, δηλαδή για το αυτονόητο της προσβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπαμε στον κύριο Ξυλούρη να αποσύρει. Κύριε Κώστα, ήταν μια ατυχής φράση, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είπαμε να μην γραφτεί στα πρακτικά και ο κύριος Ξυλούρης, έχω την εντύπωση, το εδέχθη και ανεκάλεσε. Με συγχωρείτε κύριε Δημάρχη, σας διακόπτω, εγώ δεν άκουσα τίποτα. Από τον κύριο Ξυλούρη δεν άκουσα τίποτα. Να μ' αφήσατε να μιλήσω. Μα αφήσατε να μιλήσω. Επειδή αναφέρει, εγώ θα ήθελα να είστε πολύ εξυπνάδες. Αν μπορούσατε θα είχατε αντιδράσει αμέσως. Αυτό αυτή την απέψηκα εγώ. Ακούστε κύριε Κώστα. Εσείς δεν αντιδράσατε σε όλη αυτή την επίθεση που μου γίνεται, μήπως έχω άλλους σκοπούς, μήπως τα βάλω τα χρήματα της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στην τσέπη, μήπως θα κάνω αυτό, μήπως θα κάνω εκείνο. Συγγνώμη, με ξέρετε. Πολύ Λέγεται καλά κύριε Ξυλούρη, και γι' αυτό αντιδρώ έτσι. Πολύ καλά σας γνωρίζω, γι' αυτό αντιδρώ έτσι. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Όταν λοιπόν ακούσατε να κατηγορούμε ότι θέλω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να βάλω τα πάντα, το άλλο ήταν προσωπικό, κύριε Πρόεδρε. Το άλλο ήταν προσωπικό, δηλαδή. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα για αυτό ικανοποίησα. Απλώς και μόνο είπα ότι είναι δύο ακραίες καταστάσεις οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται δημόσια. Αυτό είπα. Εντάξει. Πρέπει να κλείσει, να συνεχίσουμε. Τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Να καταλάβουμε ότι είχε ανακαλέσει ο κύριος Ξυλούρης. Αυτό καταλαβαίνουμε. Σαφές νομίζω. Ναι κύριε Βασιλάκη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι νομίμως συνεδριάζει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να... Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να αποδοκιμάσουν, ήταν ατυχέστατο όλο αυτό που έγινε. Όμως δεν μπορεί εξαιτίας αυτού του γεγονότος να διαλύεται το Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε όλα αυτά σοβαρά θέματα και να μην τα συζητάμε. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως το εξαιρεμένο το θέμα που συζητάμε, τα υπόλοιπα θέματα είναι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Ομόφωνες. Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο για τις αποφάσεις αυτές. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε Βασιλάκη. Που επιτρέπετε κύριε Βασιλάκη πριν κάνετε το σχόλιο σας. Ναι, βεβαίως, φυσικά. Κύριε Πρόεδρε, αν και δυστυχώς οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν είναι παρούσες, θέλω να αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε, στα θέματα από 3 έως 18 που είναι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν έχουμε απαρτία, έχουμε κατατύχει. Μισό λεπτό, δεν καταγράφεται η απαρτία κύριε Πρόεδρε στην αρχή της συνεδρίασης. Τι λέτε τώρα. Δεν κάνετε. Κάθε φορά το κάνουμε. Όχι, όχι, τώρα είναι 7 το νόμο. Δεν κάνετε. Δεν χάνεται. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο. Έχω εγώ το, εγώ και εγώ έχω το λόγο ζητήσει, κύριε Περισσυνάκη. Άσε να δούμε αν θα συνεχίσουμε.